Να. Έλα, Κωστάκι. Αρέσαν οι ανθοδέσμες. Δεν πολύ συγκινήθηκε η κουμπελιά αφεντικό. Δεν είναι εποχή αυτή για ρομαντισμούς. Εμείς μεγαλώσαμε σ' άλλους καιρούς. Τότε που το ψωμί ήταν γλυκό. Και στις ταράτσες τα μπαμπακερά φωτίζαν για σεμίτης γειτονές. Και δώσ' του το στάκαμάν και δώσ' του το δίτερμα στις αλάνες. Και πιταχιώδεις το πικάπ στα πρώτα πάρτι. Και μια και δυο. Καβαλούσαμε τα απογέμματα τα μοτοσακό. Και κινούσαμε για του Πανάγου. Του Βούρβαχη. Του Βούρβαχη, ναι. Τώρα όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να μιλάνε όσο θέλουν και για ό,τι θέλουν χωρίς να σκέφτονται το κόστος. Απόκτησε και εσύ ο The Business Double Play για να μιλάς με τις ώρες με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου και να έχεις ασύλληπτες ταχύτητες ίντερνετ έως 50 Mbps. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Έλα αγάπη μου να βγάλουμε μια selfie. Έλα. Πάλι duck face. Κάνε τη δουλειά σου, Αγισίλα. Και να βάλεις φίλτρο Curly Bed αυτή τη φορά. Ναι, αγάπη μου. Curly Bed. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Όταν είσαι στην Ελλάδα 45 χρόνια, μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο χαμόγελο. Όταν ταξιδεύεις κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά της ομορφότερης χώρας, τότε μένεις στην Ελλάδα για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις, στιγμές, απόλαυση. Η Coca-Cola 3Ε είναι εδώ και θα μείνει εδώ, στην Ελλάδα μας, για ένα καλύτερο αύριο που το δημιουργούμε εδώ, μαζί. Ρίξε μια ζαριά. Την Κυριακή με τη Real News. Και για μένα βρέζω. Τα μεγάλα χασάπικα. Πήρε όλα. 45 τραγούδια που άφησαν εποχή. Την Κυριακή η κασετίνα και με τα 3 CD. Μαζί, Ερνέστο Γκεβάρα, το καλύτερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ για τη ζωή του Τσε. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο με την Αγορά. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια του. Αυτό το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Φεύγεις για Σαββατοκύριακο και ψάχνεις γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. 18, 8, 8.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα, 11 και 25 και είμαστε μαζί ζωντανά για να κουβεντιάσουμε απόψε εφόλης της πολιτικής ύλης με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα σας πω ότι είναι η μοναδική ευκαιρία που έχει ένας πολιτικός αρχηγός, αν δεν είναι και ιδιαίτερα φίλος προς πολλά μέσα, να μπορεί να μιλήσει για αρκετή ώρα, να απαντήσει ερωτήματα πολιτών και δημοσιογράφων. Θα έχουμε τρεις συναδέλφους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα παρέμβουν στη διάρκεια της εκπομπής. Θα είναι ο διευθυντής του newpost.gr, ο κύριος Στάκης Χατζής, που κάνει και ραδιοφωνικές εκπομπές στο Real FM. Καλησπέρα κύριε Χατζή, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Χατζή Νικολάου. Θα είναι ο διευθυντής έκδοσης της εφημερίδας Αγορά, της Σαββατιάτικης εφημερίδας Αγορά, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλώς όρισες, αγαπητέ μου Γιάννη. Και θα είναι και ο πολύ γνωστός και τηλεοπτικά, αλλά και από τα άρθρα του στη Real News και τα σχόλιά του στον Real FM, ο πολιτικός σχολιαστής και αρθρογράφος, ο κύριος Γιάννης Πολίτης. Γιάννη μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, Νίκο, για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω, παρακαλώ, τα μικρόφωνα των τριών συναδέλφων στο ξεκίνημα της εκπομπής και μέχρι τις 12, 12 και 10, διότι εκεί θα τους διώξω και θα αναλάβουν οι συμπολίτες μας που είναι εδώ την ανάκριση του Προέδρου. Το θα τους διώξω σε εισαγωγικά, μην παρεξηγηθούν οι συνάδελφοι. Να είναι ανοιχτά τα μικρόφωνά τους. Εγώ ξεκινώ αμέσως με ένα πρώτο ερώτημα. Δεν μου έκανε καλή εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, και σας το λέω ευθέως, και το σχολίασα αρνητικά, η θεσμική, κατά τη γνώμη μου, εκτροπή της δήλωσής σας ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να έχουμε νωρίτερα εκλογές. Μπορεί να γίνεται η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας λάστιχο ανάλογα με το πότε θέλει η αντιπολίτευση να έχουμε εκλογές. Κατά το Σύνταγμα, κύριε Χατζηνικολάου, προβλέπεται ότι θα πρέπει οι διαδικασίες να αρχίσουν τέλος Φεβρουαρίου. Που σημαίνει ότι πλέον μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, διότι πια είναι, νομίζω, ξεκάθαρο ότι 180 βουλευτές δεν θα ψηφίσουν ή τουλάχιστον δεν έχουν δηλώσει μέχρι τώρα ότι θα ψηφίσουν για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα έχουμε μια προεκλογική περίοδο, λοιπόν, η οποία θα είναι για 3, 4 ή 5 μήνες. Θεωρώ ότι αυτοί οι 5 μήνες, σε μια τέτοια περίοδο, που είναι ανοιχτά εθνικά θέματα. Θέματα όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά ή το κυπριακό, το οποίο το ζούμε, η ΑΟΖ. Θέματα όχι σκοπιανό. Την επόμενη εβδομάδα, ο κύριος Νίμιτς είναι με τους ειδικούς μεσολαβητές στη Νέα Υόρκη για να κλείσει το θέμα της ονομασίας. Θέματα οικονομικά. Βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση που δεν έχει τη λαϊκή εντολή συζητά για την επόμενη μέρα ή για τα επόμενα χρόνια. Αυτό γυρίζει και ανάποδα όμως. Συμφωνώ. Αυτό γυρίζει ανάποδα. Ότι δηλαδή ζητάτε σε μια περίοδο με όξυνση στα μέτωπα των εθνικών θεμάτων να παραιτηθεί ο Πρόεδρος και να είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Εμείς τι λέμε, λοιπόν. Πιστεύω, λοιπόν, ότι για αυτούς τους 3-4 μήνες θα έπρεπε ο Πρόεδρος να διευκολύνει χωρίς να χάσουμε τους 4 μήνες αυτούς και για την οικονομική και για τα εθνικά θέματα και να διευκολύνει με την παραίτησή του. Είναι ήδη 2 θητείες Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να πάμε στην προεδρική εκλογή και συνεχεία σε εκλογές ώστε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει. Σε μια δημοκρατία ο λαός είναι εκείνος που θα πρέπει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Δεν ήταν καμία μορφή στο όνομα του θεσμού του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έχει όμως μεγάλη σημασία σε σχέση με την πραγματικότητα και τη διακυβέρνηση της χώρας για αυτούς τους 4-5 μήνες που θα βρίσκεται σε προεκλογικό περιβάλλον. Βέβαια, η κυβέρνηση θεωρεί, σε αντίθεση με όσα εσείς μας λέτε, ότι αυτοί οι 4-5 μήνες είναι κρίσιμοι για να αλλάξει η ίδια το πολιτικό κλίμα και να επιτύχει την εκλογή Προέδρου. Το αποκλείεται αυτό, κύριε Πρόεδρε? Να σας πω κάτι. Δηλαδή, αποκλείεται να βρεθείτε κι εσείς να το σκέφτεστε, αν, για παράδειγμα, τα εθνικά θέματα το επιβάλλουν, αν είμαστε σε μία όξυνση των σχέσεων με τη γείτονα χώρα? Εδώ αυτό που συμβαίνει, γυρίζουμε τα εθνικά θέματα τον τελευταίο καιρό, βλέπουμε, είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κρυφτεί. Ζητήσαμε επανειλημμένως, και αυτό θα έπρεπε να το αποδεχθεί ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο κύριος Βενιζέλος, να γίνει συνάντηση πολιτικών αρχηγών υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας για να μάθουμε και να συζητήσουμε. Ναι, αλλά τα εθνικά θέματα. Απ' τη μία του ζητάτε του Πρωθυπουργού να συναντηθεί μαζί σας,
με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και από την άλλη βγαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, και λέει ότι αν κληθεί ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Σαμαρά, θα πάει για να του ζητήσει την παραίτησή του. Τα ακούσατε κι εσείς. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν διαμορφώνουν αυτά, θέλω να πω, αυτό, ένα κλίμα συνένεσης. Εάν ο κύριος Τσίπρας θα αρνεί το να συμμετέχει σε Συμβούλιο Αρχηγών, πράγματι θα ήταν πάρα πολύ αρνητικό. Όχι, δεν το αρνείται. Δεν το έχει αρνηθεί λοιπόν μέχρι τώρα. Ο κύριος Σκουρλέτης είπε ότι θα πάει. Αυτός που αρνείται αυτή τη στιγμή, και κακώς το αρνείται. Εγώ τον κύριο Βενιζέλο άκουσα να λέει όχι σε Συμβούλιο Αρχηγών. Ότι εμένα μου απάντησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο αίτημα, το γραπτό που καταθέσαμε πριν από 2 εβδομάδες. Ναι. Ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αρνείται να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Θέλω να σας πω εδώ βέβαια, ότι σήμερα η κυρία Βούλτεψη, που τη ρώτησα σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο, μου είπε ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για τα εθνικά θέματα τώρα θα δημιουργούσε μία αίσθηση ότι είμαστε σε μία επικίνδυνη φάση των εθνικών θεμάτων, ενώ οι ίδιοι δεν το δέχονται αυτό. Και θα πρέπει να το και θεωρούν ότι είναι διαχειρίσιμα από την κυβέρνηση. Χάρηκα πάντως που άκουσα την κυρία Μπακογιάννη σήμερα. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε δήλωση ότι πρέπει να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό την προεδρία των Πρόεδρων της Δημοκρατίας. Γιατί τα εθνικά θέματα που είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτά συζητήθηκαν και σήμερα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα γινόταν μια συζήτηση στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε 2 εκ των ερωτήσεων, γιατί είναι απόρριτη συνεδρίαση, ναι, που δεσμεύομαι να πω κάποια πράγματα, σε 2 εκ των ερωτήσεων που κάναμε και ο κύριος Κουίκ, ο εκπρόσωπος Εξάρτητων Ελλήνων, και ο πρέσβης ο κύριος Καραγιάννης, ο αναπληρωτής του, στη συζήτηση αυτή ήταν πρώτον τα 8 ονόματα που φέρεται να έχουν συζητηθεί με τον κύριο Νίμη την επόμενη εβδομάδα για το όνομα της πρώην Κυβουσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η απάντηση του κυρίου Βενιζέλου είναι ότι είναι απόρριτο και ότι δεν μπορεί να μας δώσει την απάντηση απόρριτο αυτή. Απόρριτο από το Συμβούλιο. Είναι απόρριτο από το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Πολιτικής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό και ότι κάνει κρυφή διπλωματία. Για ποιο θέμα σας το είπε αυτό? Για το θέμα της προτινόμενες ονομασίες. Για τα Σκόπια. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό έχω και το δεύτερο επιτρέψω. Άρχισαν και φουντώνουν ήδη τα ερωτήματα να στο Twitter. Τη δεύτερη απάντηση που δεν έδωσε, και αυτή τη θεωρώ σημαντική, ναι, είναι σε σχέση με το τι έγινε ακριβώς το βράδυ εκείνο που έπεσε το αεροπλάνο της πολιτικής αεροπορίας στην Κύπρο, με την έρευνα και τη διάσωση και την εμπλοκή του γερμανικού πολεμικού πλοίου και την μη εμπλοκή του ελληνικού. Όπου σας λέω ότι απάντησε διαφορετικά από ότι ο πρώην Υπουργός Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία. Αυτά τα δύο θέματα έχουν να κάνουν με τη χάραξη της ΑΟΣ. Η ΑΟΣ, εάν έγινε ένα καλό βήμα, και εγώ θα το πω, είναι το βήμα που έγινε σε συνεργασία με την Αίγυπτο. Είναι θετικό βήμα. Και φαίνεται ότι θα ακολουθήσει και με το Ισραήλ. Ακούστε όμως κάτι. Και με το Ισραήλ είναι θετικό το βήμα. Και μακάρι να είχαν πάει μαζί στην Αίγυπτο. Ναι. Είναι το θέμα του Καστελορίζου, της Στρογγύλης. Κατά πόσον δηλαδή έχει γίνει αποδεκτό το ελληνικό σχέδιο. Διότι αυτό που ακούω είναι ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε συμβούλιο σε επίπεδο κυβερνητικό Ελλάδας και Τουρκίας, όπου θα συζητηθεί και αυτό το θέμα. Και το θέμα τι συζητούνε. Μπορεί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει απολέσει την πλειοψηφία, να συζητά για θέματα εθνικής κυριαρχίας και θαλασσίων συνόρων. Η απάντηση λοιπόν, όταν ρωτήσαμε εάν συζητά για ρύθμιση κορδέλα, δηλαδή μίλια ανάλογα με τις αποστάσεις, ήταν ότι και εκεί δεν θα μας απαντήσει, διότι και αυτό είναι απόρριτο. Με τέτοιου είδους πολιτική, όπου είναι απόρριτα τα εθνικά θέματα, από τους αρχηγούς των κομμάτων και τα κόμματα, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η μυστική διπλωματία που δεν ξεκίνησε ο Σαμαράς, ο Παπανδρέου την ξεκίνησε, έχει οδηγεί σε εθνικές απώλειες. Έχω δεκάδες ερωτήματα. Ζητάει το λόγο ο κύριος Χατζής και παρακαλώ να μου φτιάξετε το ακουστικό μου, δεν ακούω τίποτα. Ελάτε, ναι, κύριε Χατζή. Μία ερώτηση. Είπε δύο φορές ο κύριος Πρόεδρος ότι η κυβέρνηση αυτή δεν είναι νόμιμη επί της ουσίας. Έχει απολέσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, το συνάγεται από το γεγονός ότι τελευταία στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία είναι χαμηλά ή στις ευρωεκλογές δεν πήρε ένα μεγάλο ποσοστό? Γιατί κατά τη στοιχεία και εσείς σε αυτήν την κατάσταση βρίσκεστε. Άρα και εσείς δεν έχετε την νομιμότητα που είχατε στις εθνικές εκλογές σήμερα. Κύριε Χατζή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα είναι τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και τα τελευταία ποσοστά αυτό δεν, των εκλογών. Αυτό, κύριε Πρόεδρο, δεν προσθέσετε, σημαίνει ότι μια κυβέρνηση έχει απολέσει την νομιμότητά της. Ακούστε, κύριε Χατζή. Ναι, εάν προσθέσετε. Βάσει του συντάγματος δηλαδή. Εάν προσθέσετε τα ποσοστά και του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, βάλτε και άλλα κόμματα που θα μπορούσαν να είναι πατερίτσες μαζί και τη Δημάρ κτλ. Φαίνεται ότι πια ο ελληνικός λαός δεν δίνει την πλειοψηφία πιθανώς στις επόμενες εκλογές σε αυτή την κυβέρνηση.
Η θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων, το ποσοστό που πήραμε πράγμα της ευρωεκλογής ήταν χαμηλό. Είναι το ίδιο. Ήδη διορθώνεται από τις δημοσκοπήσεις. Σας λέω ότι θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου με σταθερές θέσεις και χωρίς να κάνουμε καμία κολοτούπα. 3,46 είχατε πάρει, 3,2, 3,1 σας παρουσιάζω. Δεν είναι και το ζήτημα. 4,8 στην τελευταία. Δεν έχει κανένα σημασία γι' αυτό. Εμείς. Το ζήτημα είναι πώς να λέμε στον ελληνικό λαό το ποσοστό. Λέτε ότι μια κυβέρνηση δεν είναι νόμιμη. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Η κυβέρνηση αυτή έχει απολέσει. Εντάξει. Έχει απολέσει ουσιαστικά τη στήριξη του ελληνικού λαού. Ξέρετε. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς αυτό. Εσείς το λέτε. Με 14% η Νέα Δημοκρατία ή 15% ή 17% και 2-3% το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα στο διαδίκτυο. Είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Κύριε Πρόεδρε, ερώτημα για παράδειγμα. Ωραία τα λέει ο Πρόεδρος για τα εθνικά θέματα. Ωραία η κριτική του στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ετοιμάζεται να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου οι θέσεις στα εθνικά θέματα είναι χειρότερες και από αυτές που επικρίνει, δηλαδή της κυβέρνησης. Μου γράφει εδώ φίλος είναι αλήθεια στο διαδίκτυο. Ότι υπάρχουν θέσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες είναι τραγικές και είναι και χειρότερες από θέσεις που έχουν πάρει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚΑ, θέλετε, κατά καιρούς. Όμως, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι κόκκινες γραμμές που έχουμε θέσει στα εθνικά θέματα αφορούν τους πάντες. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε καμία συνεργασία σε καμία κυβέρνηση, με κανένα κόμμα, από τη στιγμή που οι κόκκινες γραμμές στα εθνικά θέματα δεν ικανοποιούνται. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε ποτέ σε σχέδιο ΑΝΑΝ 2 για την Κύπρο. Δεν συμφωνούμε στην πολιτική που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στη Θράκη, αλλοιώνοντας τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν συμφωνούμε όσον αφορά το θέμα της μη χάραξης της ΑΟΣ και το διάλογο. Εάν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο, ή αν θέλει η πολιτική δύναμη που θα προκύψει μη μνημονιακή σε επόμενες εκλογές να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες, θα πρέπει να καταλάβει ότι τα θέματα αυτά, τα θέματα της Ορθοδοξίας σε σχέση με τον Ελληνισμό, για μας είναι μη διαπραγματεύσιμα. Για να μας αποδεχτεί σε διάλογο, να κάτσουμε στο τραπέζι, θα πρέπει να ξέρει ότι αυτά τα θέματα, οι κόκκινες γραμμές μας, δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Είμαστε ξεκάθαροι, είμαστε έτοιμοι σε αυτό που λέμε πριν από τις εκλογές. Και αυτό θα το κρατήσουμε και μετά τις εκλογές. Τώρα, τον τελευταίο καιρό έχετε χάσει μια σειρά από στελέχη. Έφυγαν βουλευτές, έφυγαν στελέχη. Βλέπω τελευταία και τη σχέση σας με τον ευρωβουλευτή του κόμματος, τον Νότι Μαριά, να έχει μπει στον πάγο. Τον άκουσα να κάνει λόγο για μνημονιακή διολίσθηση των ΑΝΕΛ. Λέει ότι διολισθαίνεται προς τα μνημόνια. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο φρεσκοεκλεγής βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Μαριάς. Πάμε να το ακούσουμε. Η συμμετοχή μου στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει την έννοια, από αυτούς που το επιθυμούν, να ενταχθώ κι εγώ σε ένα σχήμα το οποίο κάνει συνεχώς μία μνημονιακή διολίσθηση. Και σας είπα Μισό λεπτό. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες... Βεβαίως, σας το είπα προηγουμένως ότι ψήφισαν τον νόμο περί το φόρο περί αλληλεγγύης, που είναι δέσμευση του μνημονίου. Δεύτερον, συνεργάζονται με βουλευτή ή και βουλευτές οι οποίοι έχουν ψηφίσει έστω και ένα μνημόνιο. Επομένως, αυτά όλα οδηγούν σε μια μνημονιακή διολίσθηση των ανεξάρτητων Ελλήνων ως κόμματος. Γίνεται δηλαδή το κόμμα μνημονιακό. Έτσι, είπα διολίσθηση. Εξελέγει στο Ηράκλειο ως. Με το ψηφοδέλτιο και σε ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο εσωτερικά πήρα 12.500 ψήφους και οι υποψήφοι των ΑΝΕΛ πήραν μονοψήφιο αριθμό. Πλην όμως παρετούμενος εγώ όπως ξέρετε, ναι, την έδρα του Ηρακλείου, την έδρα των αντιμνημονιακών πολιτών, την έχουν πάρει ανεξάρτητες και δεν είπα τίποτα. Στην συνεδρίαση που έγινε στο Κάραβελ, άκουσα τον κύριο Καμένο και αποχώρησα. Όπως επίσης δεν συμμετείχα και προχθές σε ένα συνέδριο επιστημονικό. Ήθελα δηλαδή με τον τρόπο μου εσωτερικά να δώσω τα μηνύματα, όχι όμως και να βγω προς τα έξω να εκφράσω ανοιχτά τις διαφωνίες μου. Όταν όμως κάποιοι νομίζουν ότι θα με κάνουν συνυπεύθυνο σε αυτή τη διολίσθηση τη μνημονιακή, βάζοντάς με στην Οργανωτική Επιτροπή, τότε κι εγώ πολύ απλά διεμήνυσα επισήμως το εξής απλό θέμα. Δεν είμαι μέλος των ΑΝΕΛ και ως εκ τούτου δεν μπορώ να συμμετάσχω στο συνέδριο και στην Οργανωτική Επιτροπή. Κύριε Μαριά. Κάποιοι τώρα, προσέξτε και τελειώνω, δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση. Κάποιοι λοιπόν κάνουν επίθεση σε πολλά επίπεδα. Εμφανίζουν καταρχάς ότι δήθεν έγινα γνωστός λόγω των ΑΝΕΛ. Εγώ συμμετείχα με τον Μίκη Θεοδωράκη στις μεγάλες εκδηλώσεις του 2011, ότι δεν υπήρχαν οι ΑΝΕΛ.
Η ΑΝΕΛ το μεγαλύτερο μέρος της διακήρυξής τους και του προγράμματος τους το πήραν από τα βιβλία μου και από τους αντιμνημονιακούς πολίτες και συμμετείχα και βοήθησα όσο μπορούσα. Είστε κοντά στην έξοδο, κύριε Μαριά. Αυτό θα λέει κάποιος που μας βλέπει. Για να είστε κοντά στην έξοδο. Για να είσαι στην έξοδο πρέπει να είσαι. Τη συνεργασία. Για να είσαι στην έξοδο πρέπει να είσαι. Είστε κοντά στο σπάσιμο τη συνεργασία. Για να είσαι στην έξοδο πρέπει να είσαι κάπου μέσα. Σύμφωνοι. Εμείς ως αντιμνημονιακοί πολίτες έχουμε συνεργασία και είστε κοντά. Αυτή είναι. Η προγραμματική είστε συμφωνία. Κοντά στο σπάσιμο της συνεργασίας. Εάν η προγραμματική συμφωνία παραβιαστεί, είναι προφανές ότι θα διακοπεί και η συνεργασία. Πρώτα απ' όλα... Λοιπόν, καταρχήν λέμε για αυτούς που φεύγουν και δεν λέτε για αυτούς που έρχονται. Πολλά στελέχη έρχονται. Θα ρωτάω, φαντάζομαι αυτά που θέλω εγώ. Να απαντήσω λοιπόν και εγώ ότι δηλαδή, υπάρχει, δεν συνηθίζεται, υπάρχει πράγματι... Κύριε Πρόεδρε, δεν συνηθίζεται οι δημοσιογράφοι να κάνουν ερωτήσεις πάσες. Δηλαδή. Όχι. Σας απαντώ, λοιπόν. Πόσο χαρούμενος είστε, κύριε Πρόεδρε, που έρχονται στελέχη στο κόμμα σας. Νομίζω ότι εάν θέλετε η παρουσία του Θανάση του Γιαννόπουλου δεν θα την έχετε όχι. Σήμερα. Σας λέω λοιπόν για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι πράγματι υπάρχουν κάποιοι κύριε Πρόεδρε, που για τους δικούς τους λόγους αποκλούν. Αν απαντήσω ευχαρίστως. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω αμέσως και πολίτη. Αυτοί που φεύγουν, γιατί πράγματι υπάρχουν διαφωνίες και αυτοί που έρχονται. Και έρχονται πολλοί. Πάμε στον Νότσο Μαριά. Καταρχήν ο Νότσο Μαριά είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες ως ανεξάρτητος Έλληνες. Πράγματι, κατεβήκαμε σαν συναρπισμένους κομμάτων. Το Άρμα Πολιτών του Γιάννη του Δημαρά, η Πυρήκαυλος Ελλάδα του κ. Ζουράρη και άλλα κινήματα εκτός τους αντιμνημονιακούς πολίτες, διότι επέλεξε ο Νότης ο Μαριάς να κατέβει ως ανεξάρτητος Έλληνες σε ευρωεκλογές. Άρα, εξελέγει με τους ανεξάρτητους Έλληνες, στηρίχθηκε από τις συντονιστικές επιτροπές των ανεξάρτητων Ελλήνων και αν αδικεί κάποιος αυτή τη στιγμή δεν είναι εμένα. Είναι αυτούς που τον στηρίξανε. Το άδικο νου κυβουλογείται. Ελπίζω να μείνει και χαριστία. Δεν θεωρώ όμως. Κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε λίγο διάλογο. Αμέσως. Να κάνουμε λίγο διάλογο. Αν μου επιτρέψετε να τελειώσω, θα σας ακούσω με πολύ προσοχή. Υπάρχει όμως ένα θέμα σοβαρό. Διολίσθηση προς το μνημόνιο δεν υπάρχει από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εάν ψηφίσαμε τις 100 δόσεις, είναι γιατί εμείς θέλαμε να δείξουμε ξεκάθαρα ότι διαφωνούμε με τις 100 δόσεις που πράγματι δεν εξυπηρετούν το σύνολο των πολιτών, όμως έστω και ένα βήμα. Που δίνει... Ναι, αλλά ο ίδιος νόμος είχε και την επέκταση της έκτακτης εισφοράς. Είπαμε όχι με την έκτακτη εισφορά. Αρνηθήκαμε την έκτακτη εισφορά και είπαμε ότι για τις 100 δόσεις συμφωνούμε. Αυτή ήταν η διαφωνία που είδε ο κ. Μαριάς, δεν ξέρω να παρακολουθεί τη συζήτηση. Διότι κάθε μέτρο που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση για να παρήνει έστω και έναν πολίτη, εμείς θα το στηρίξουμε. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε παντού. Ναι, αλλά όχι. Ο κύριος Μαριάς, με συγχωρείτε λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό, σας κατηγορεί και για κάτι άλλο. Ένα λεπτό. Σας κατηγορεί κύριε ότι, Χατζή, ότι ψηφίσατε και. Ένα λεπτό. Ο κύριος Μαριάς λέει ότι ψηφίσατε και τον νόμο για την ελληνική ηθαγένεια που θα παίρνουν κάποιοι με 250.000 ευρώ να αγοράσουν ένα σπίτι στην Ελλάδα. Και σας κατηγορεί γι' αυτό, ότι το ψηφίσατε, λέει. Όχι, δεν είπε ψηφίσα... Αφού σε συνέντευξη, εμάς το είπε. Ότι ψήφισε, λέει, ένα νόμο, ψήφισε ένα νόμο οι ανεξάρτητοι Έλληνες για τις 250.000 ευρώ και κοστίζει, είπε, λέει, είπε, η ελληνική ηθαγένεια 250.000 ευρώ. Κύριε Χατζή, να σας πω κάτι. Αυτό το λέω και εγώ. Στο πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων, εμείς έχουμε συγκεκριμένη αναφορά και λέμε για να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα πρέπει να δίνεται και ελληνική ηθαγένεια. Μακάρι να έρθουν 100.000 Ρώσοι. 100.000 Ρώσοι να φέρουν από 500 χιλιάρικα να πάρουν ένα σπίτι, να κάνουν επένδυση στη χώρα μας και να τους δώσουν και χαρτιά να μένουν. Εάν είναι αυτό το οποίο αποτελεί διολίσθηση, δεν είναι αυτό που ενώσει ο κ. Μαριά. Κλείνω με το θέμα του κ. Μαριά για να τελειώνουμε ένα-ένα. Κλείνω με το θέμα του κ. Μαριά ως εξής και θα ακούσουν και οι πολίτες αμέσως. Εκεί που υπάρχει διαφωνία με τον κ. Μαριά και πράγματι δεν συμμετείχε στο επιστημονικό συμβούλιο. Στην ημερίδα μάλλον του Ινστιτούτου, παρουσία Ρώσων από τη Δούμα, ήταν επειδή εκλήθη ο κύριος Φάρατς. Στην Ευρώπη υπάρχουν πρόβλημα. Διότι χωρίς να είμαστε full member στους συντηρητικούς, ο κύριος Μαριάς έχει κάνει μια συμφωνία με τη δική μας σύμφωνη γνώμη για να συμμετέχει και ως αντιπρόεδρος αυτή τη στιγμή στους αντιφεντεραλιστές και συντηρητικούς. Η θέση του κύριου Κάμερον στα εθνικά μας θέματα είναι αντίθετη προς την Ελλάδα. Και σε αυτό έχουμε κάθετη διαφωνία. Γι' αυτό το λόγο. Έχουμε ανοίξει την πόρτα της συνεννόησης. Και με τον κύριο Φάρατς, εγώ θα βρίσκομαι την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, θα συνεννοώ με τον κύριο Φάρατς και με τον Πέπε Γκρίλιο, όπου γίνει μια προσπάθεια από τον Νότο. Και στα θέματα αυτά, οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είμαστε απόλυτοι. Για το συνέδριο, ας έρθουν να μιλήσουν όλοι. Η απόφαση είναι να ανοίξουμε τις πόρτες μας, όχι για τους ανεξάρτητους Έλληνες να μπουν στο ιερό, αλλά στη δημιουργία μεγάλου πατριωτικού και δημοκρατικού μετόπου, προκειμένου
να έχουμε ένα τέτοιο ποσοστό που θα είμαστε οι ρυθμιστές και οι ηγητές του αύριο. Θα πάμε κύριε σε Πρόεδρε, μια πολύ μικρή διακοπή. Ναι. Γιάννη Πολίτη, ναι, ναι, με σένα θα ξεκινήσω αμέσως μετά και με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Να. Έλα, Κωστάκη. Αρέσαν οι ανθοδέσμες. Δεν πολύ συγκινήθηκε η κουμπαλιά αφεντικό. Δεν είναι εποχή αυτή για ρομαντισμούς. Εμείς μεγαλώσαμε σ' άλλους καιρούς. Τότε που το ψωμί ήταν γλυκό. Και στις ταράτσες τα μπαμπακερά ποτίζαν για σεμίτης γειτονές. Και δώσ' του το στάκαμάν. Και δώσ' του το δίτερμα στις αράνες. Και πιταχιώτη στο πικάπ στα πρώτα πάρτι. Και μια και δυο. Καβαλούσαμε τα απογέμματα τα μοτοσακό. Και κινούσαμε για του Πανάγου. Του Βούρβαχη. Του Βούρβαχη, ναι. Τώρα όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να μιλάνε όσο θέλουν και για ό,τι θέλουν χωρίς να σκέφτονται το κόστος. Απόκτησε και εσύ ο The Business Double Play για να μιλάς με τις ώρες με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου και να έχεις ασύλληπτες ταχύτητες ίντερνετ έως 50 Mbps. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Το Σάββατο με την Αγορά. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια του. Αυτό το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Όταν είσαι στην Ελλάδα 45 χρόνια, μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο χαμόγελο, όταν ταξιδεύεις κάθε μέρα σε κάθε γωνιά της ομορφότερης χώρας, τότε μένεις στην Ελλάδα για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις, στιγμές, απόλαυση. Η Coca-Cola 3Ε είναι εδώ και θα μείνει εδώ, στην Ελλάδα μας, για ένα καλύτερο αύριο που το δημιουργούμε εδώ, μαζί. Ρίξε μια ζαριά. Την Κυριακή με τη Real News. Και για μένα βρέζω. Τα μεγάλα χασάπικα. Πήρε όλα. 45 τραγούδια που άφησαν εποχή. Και τα την Κυριακή η κασετίνα και με τα τρία CD. Μαζί, Ερνέστο Γκεβάρα, το καλύτερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ για τη ζωή του Τσε. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα αγάπη μου να βγάλουμε μια selfie. Έλα. Πάλι duck face. Κάνε τη δουλειά σου αγισίλα. Και να βάλεις φίλτρο Curly Bent αυτή τη φορά. Ναι, αγάπη μου. Curly Bent. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν
και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Φεύγεις για Σαββατοκύριακο και ψάχνεις γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. 18, 8, 8. Λοιπόν, στους φίλους στο διαδίκτυο λέω ότι στη συνέχεια της εκπομπής και το Σύμφωνο Συμβίωσης των Ομοφιλοφίλων και οι δηλώσεις Νικολόπουλου για το θέμα θα τεθούν ως ερώτημα στο Πάνο Καμένο, όπως θα τεθεί επίσης και το θέμα του Λουξεμβούργου και του τρόπου με τον οποίο μεταφέρονται εκεί τα τελευταία χρόνια τα κέρδη μεγάλων επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη και από την Ελλάδα, προκειμένου να μην φορολογηθούν. Τώρα όμως πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Θα επιμείνουμε για λίγο ακόμη στα θέματα που έχουμε θέσει. Γιάννη. Ναι, στον κύριο Μαριά Νίκο δεν θα επιμείνω, γιατί νομίζω ότι η δήλωσή του δεν αντέχει σχολιασμό. Είχαμε όμως μια σειρά από βουλευτές που έφυγαν από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πάντως, ο κύριος Μαριάς... Και θα ήθελα, πριν θέσεις το ερώτημά σου, δύο λεπτά υπομονή, να δούμε το βίντεο. Να πάμε να το δούμε. Για τους πολιτικούς λόγους. Δείχνει δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια σχέση μεταξύ Καμένου Βουλγαράκη μυστική. Μυστική ατζέντα και αυτή, όπως μυστική ατζέντα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και μυστική αστεία ατζέντα και το δολάριο. Εάν υποκρύπτονται άνθρωποι πίσω από τους ανεξάρτητους Έλληνες που βρίσκουν λεφτά, όπως είναι ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, εγώ δεν έχω καμία θέση στους ανεξάρτητους Έλληνες. Πραγματικές αιτίες έχουν να κάνουν με το ότι εγώ εδώ και καιρό, τον καιρό του συνεδρίου, αντιτίθεμαι στην ένταξη αυτούς που ονομάζω εγώ τραβεστή αντιμνημονιακούς, όπως είναι ο κύριος Νικολόπουλος, ο οποίος βοήθησε ένα διοράχη μπαχ και τα λοιπά. Μας τον έβαλε στο σπίτι, μας έκοψε το χέρι και το πόδι και τώρα μας χτυπάει το κουδούνι και λέει σας παρακαλώ σας πω στην εντατική να σας σώσω. Χωρίς ηγεσία ασκητισμού, δίχως χαρά διακονίας, ποιο το νόημα. Διεπίστωσα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, διότι η επιχειρηματολογία του πώς θα αλλάξει δεν με έπεισε. Φτάσαμε στο σημείο να έχει πραγματικά ομολογηθεί και από τον Πρόεδρο και να συνομολογηθεί από όλους μας ότι πλέον το κόμμα είναι ένα πράγμα ανύπαρτο. Οι Έλληνες πολίτες μίλησαν για όλο το πολιτικό σύστημα και για όλα τα κινήματα και για τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται ή όχι στη Βουλή. Το αποδέχτηκαν και το παραδέχτηκαν χθες, γιατί με διέγραψαν και δεν έχουν αιτιολογία για τη διαγραφή μου, άρα είναι ύποπτοι.
Έχουν φύγει όλοι, νομίζω, Νίκο. Για να δούμε, λοιπόν. Έχουν φύγει όλοι. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Τα έχουν φύγει όλοι. Όλοι. Σχήμα λόγου. Σχήμα λόγου. Έχουν φύγει αρκετοί. Τα σχήματα λόγου αυτά. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να μιλήσουμε. Δεν είναι στο δώρο. Πάντως έχουν φύγει πολλοί. Αφήστε με λοιπόν να μιλήσω. Έχουν φύγει πολλοί. Θέλω να απαντήσω. Να πω κι εγώ όμως κάτι. Προσπαθώ τόση ώρα να κάνω το ερώτημα. Να κάνω το ερώτημα. Τα σχόλια όμως του τύπου του δώρου, αφήστε τα. Ναι, δεν είμαι στο δόλο. Για άλλα πάντως. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Στη ρία λίμε τώρα πάντως. Να κάνω ένα σχόλιο στο ρεπορτάζ. Θα δούμε πόσοι είναι μαξιλάρια. Πόσοι δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν για να ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν δηλαδή οι διαφωνίες που φύγαν ήταν πολιτικές ή όχι, πόσοι θα διευκολύνουν την κυβέρνηση και πόσοι ήταν αυτοί που τους περιέγραφε ο κύριος Σαμαράς από το Μάιο ως τα μαξιλαράκια. Αυτό, Κυριακή κοντή γιορτή, το Μάρτιο έρχεται. Κάποιοι εξ αυτών είμαι βέβαιος ότι δεν είναι μαξιλάρια. Λοιπόν, πάντως νομίζω ότι σύντομα και ο κύριος Μαριάς θα αθρηστεί σε εκείνους τους λίγους, όχι σε όλους που φύγανε. Εγώ θέλω να ρωτήσω άλλο όμως. Δεν θα μείνω στον κύριο Μαριά γιατί είδα ότι σας στενοχωρεί το θέμα. Όχι, δεν με στενοχωρεί. Πείτε μου κάτι. Εσάς σας ευχαριστεί, αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Καθόλου δεν με ευχαριστεί, ίσα-ίσα. Πέστε μου, λοιπόν, πείτε μου κάτι. Ο κόσμος σας είναι κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα είναι αυτοί που λέμε δεξί-δεξί, κανονική δεξί, παλιοί. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι βάζοντας κόκκινη γραμμή τα εθνικά θέματα και την Ορθοδοξία θα δεχτεί αυτός ο κόσμος που σας έμεινε? Να πούμε ότι είναι 4,5, δεν είναι 3, ότι η τελευταία δημοσκόπηση είναι σωστή. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα δεχτεί να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο κόσμος? Κύριε Πολίτη, δεν ξέρω αν αυτό είναι η εμπειρία σας από την συνεργασία από την κυρία Μπακογιάννη, ότι οι ψηφοφόροι μας είναι δεξί, ή από το διορισμό σας τον 984 ή από τον ΔΟΛ. Τέλος πάντων, θα σας πω. Οι ψηφοφόροι των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι και κεντροδεξοί, οι οποίοι διαφωνούν με το μνημόνιο. Είναι και κεντρώοι του Πατριωτικού Κέντρου, πολλοί εξ αυτών, οι περισσότεροι εξ αυτών, είναι και άνθρωποι που προήλθαν από την Πατριωτική Αριστερά. Μην τους βάζετε λοιπόν όλους στην κεντροδεξιά, από την οποία προέρχομαι εγώ. Είναι άνθρωποι όμως, οι οποίοι συμφωνήσαν σε μια κοινή αρχή, ότι η νέα τάξη πραγμάτων και η συνδιοίκηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Σαμαρά, με κύριο μέλημα, για να διατηρηθεί καρέκλα, να δοθεί άφεση αμαρτιών σε όλα τα σκάνδαλα που έγιναν. Αυτό συμφώνησαν ότι δεν θα το ακολουθήσουν. Δεύτερον, δεν θα ακολουθήσουν την πολιτική της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας της χώρας, της κατάργησης της δημοκρατίας και της παραβίασης του συντάγματος, της αλλαγής της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Σε αυτά που συμφωνούμε λοιπόν, κύριε Πολίτη, είναι άνθρωποι που προέρχονται και από την κεντροδεξιά, και από το Πατριωτικό Κέντρο, και από το Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ και από την Πατριωτική Αριστερά. Ο Σγουρίδης είναι άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την κεντροδεξιά, είναι δεξιός σκληρός. Δεν είναι ο περισσότερος κόσμος αυτός. Ο Δημαράς που συνεργάζεται μαζί μας είναι δεξιός σκληρός. Αφήστε λοιπόν τις ταπέλες. Το μεγάλο κομμάτι σας όμως, κύριε Πολίτη. Το μεγάλο κομμάτι σας όμως, σας αρέσει να κάνετε αστείσμους και λογοπαίγνια, εγώ δεν κάνω. Εγώ σας μιλάω λοιπόν. Μα λέτε αστεία. Για τις δουλειές που έχω κάνει είμαι περήφανος. Δεν είμαι για καμία. Το ξέρω, το ξέρω. Βεβαίως. Λοιπόν, πείτε μου κάτι όμως. Πείτε μου κάτι. Λέτε ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντας υπουργεία ή με ποιο τρόπο ή με ψήφο ανοχής. Εμείς δεν είμαστε όλοι της καρέκλας, κύριε Πολίτη, να πληρωνόμαστε για να κάνουμε κάτι, ούτε να παίρνουμε ανταλλαγή μια καρέκλα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αν θέλαμε να κάνουμε νταλαβέρι, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και να υποκύψουμε στα μνημόνια. Νταλαβέρι δεν κάναμε ούτε με το Σαμαρά ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουμε. Εάν τα καταφέρει ο Σαμαράς να φύγει από το μνημόνιο, το συζητάτε. Έχουμε, κύριε Πολίτη, κάποιες αρχές και υπάρχουν άνθρωποι ακόμα, ξέρετε. Και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία που έχουν αρχές. Δεν γίνονται δηλαδή έμιστοι, κονδυλοφόροι ή πολιτικοί της μιας ή της άλλης πλευράς. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς έχουμε αυτές τις δημόσια διατυπωμένες μας αρχές. Και αυτές τις αρχές δεν θα τις προδώσουμε ποτέ. Ο Σαμαράς έχει υπογράψει προσωπική επιστολή και ο Βενιζέλος που δεσμεύουν τους εαυτούς τους και δυστυχώς και τα κόμματά τους για μια πορεία στο μνημόνιο που είτε το μνημόνιο λήξει 31 12, θα ισχύει το χρέος. Και η επιτήρηση και η επίτροπη στα Υπουργεία. Άρα εκεί έχουν κοπεί γέφυρες διαπαντός. Εκεί έχουν κοπεί διαπαντός οι γέφυρες. Όποια εξέλιξη και αν έχει η κυβέρνηση έχουν αυτή. Έχουν διακοπεί παντελώς οι γέφυρες με αυτούς οι οποίοι υπηρετούν τα μνημόνια, υπηρετούν την απόδοση της εθνικής κυριαρχίας, υπηρετούν την τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης. Και ακόμη και ως πρόσωπα, κύριε Πρόεδρε, ακόμη και ως πρόσωπα ή ως πολιτικές. Δηλαδή, θα μπορούσατε με τον κύριο Σαμαρά ποτέ στο ίδιο τραπέζι για να κάνετε πάλι ένα συνασπισμό κεντροδεξιό ή όπως αλλιώς θέλετε, πείτε τον. Ποτέ με τον κύριο Σαμαρά στο ίδιο τραπέζι. Ποτέ με τον κύριο Σαμαρά. Mm. Με τον κύριο Καραμαλή. Ο κύριος Καραμαλής, επειδή το θέτεται το θέμα αρκετές φορές και επειδή έχω πει και εγώ για τον και Καραμαλή είναι και ότι αποτελεί. Κύριε Πρόεδρε, για να απαντήσετε συνολικά, είναι ευκαιρία να ρωτήσω
αν μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα Καραμανλή για την Προεδρία, επειδή είναι ένα σενάριο που φεύγει, ξανάρχεται στην συζήτηση, θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τη στάση σας στην προεδρική εκλογή του Μαρτίου. Όχι. Στην προεδρική εκλογή του Μαρτίου και ο Κώστας Καραμανλής να είναι υποψήφιος, δεν θα ψηφίσουμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα. Ως ηγέτη όμως ενός κεντροδεξιού μετώπου θα μπορούσε να τον δεχτείτε. Από εκεί και πέρα. Όχι. Όχι. Από εκεί και πέρα. Αφήστε με να απαντήσω. Μην βάζετε λόγια, να σας απαντήσω. Δεν θέλετε. Δεν σας βάζω λόγια, ρωτάω. Εμείς έχουμε υπερασπιστεί την πολιτική Καραμανλή στη Βουλή, ιδίως σε σχέση με την πολιτική που υπερασπίστηκε ο Σαμαράς και ο Στουρνάρας για τη δημιουργία του χρέους για την υπόθεση των υπόδικων Γεωργίου και Παπακοσταντίνου, οι οποίοι επέμειναν να δικαιώσουν τον Γιώργο Παπανδρέου και όχι τον Κώστα Καραμανλή. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με το ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν υποστήριξε ο ίδιος την πολιτική του. Ο ίδιος ψήφισε και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση που πρόδωσε τη δική του πολιτική. Ψήφισε τα μνημόνια και σε δύσκολες στιγμές στήριξε τον Σαμαρά, παρότι και ο ίδιος είμαι βέβαιος ότι δεν το πίστευε. Δεν υπάρχει λοιπόν θέμα δημιουργίας μιας καινούργιας κεντροδεξιάς ή όπως την περιγράφουνε με σκοπό να νομιμοποιήσουμε την κάλυψη που έδωσε ο Σαμαράς στο Βενιζέλο και στα όργια που έκανε το Πασόκ. Έπρεπε να έχουν οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο και ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος για τα υποβρύχια και όσοι συνεργάστηκαν. Βγήκε από τη Real News ένα πρωτοσέλιδο. Αρχίσαν να ανοίγουν οι offshore. Τι φώναζαν στη Βουλή για τα εξοπλιστικά τόσα χρόνια? Για θυμηθείτε, λέμε για τον Καρατζαφέρη αυτή τη στιγμή. Βρέθηκαν, θα το αποδείξει η έρευνα της δικαιοσύνης. Εγώ θα σας θυμίσω τον καυγά με η Μαράκη, πρόεδρου της Βουλής, με τον Καρατζαφέρη, πρόεδρο του Λάους, με απίστευτα πράγματα που υποθήκαν στη Βουλή. Και αν θυμάστε καλά, είχε γίνει λόγος για μπροστάριδες, για μπροστάντζες κτλ. Και η απάντηση του πρόεδρου της Βουλής και πρώην Υπουργού Άμυνας ποια ήταν? Ποιοι με πιέζατε, κύριε Καρατζαφέρη, να παραλάβω το υποβρύχιο Πανικολής? Οι βουλευτές σας γιατί κάνανε επανειλημμένες ερωτήσεις? Αυτό σημαίνει ότι και κάποιοι που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία προσκεκλημένοι του κύριου Σαμαρά πιθανώς να ήταν από αυτούς που κάνανε ερωτήσεις για να τα παίρνουν κάποιοι άλλοι. Ακούστε λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω μόνο. Ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Εμείς άφεση αμαρτιών δεν δίνουμε σε κανέναν. Και ταλαβέρια καρέκλα δεν κάνουμε. Έντιμα καθαρά λέμε τις απόψεις μας. Εάν αυτά γίνουν δεκτά, θα συγκυβερνήσουμε. Εμείς θα είμαστε η εγγύηση και η λύση του αύριο. Αλλά με ντυμότητα στον ελληνικό λαό και όχι λέγοντας ψέματα και με Θεοδωράκη μέσα στην κυβέρνηση. Με Θεοδωράκη στην κυβέρνηση. Ποτάμι. Ο κύριος Θεοδωράκης μέχρι τώρα στις θέσεις της δημόσιας που έχει πάρει είναι ακόμα πιο σκληρά απέναντί μας από ότι είναι ακόμα και η διακυβέρνηση. Ο Θεοδωράκης ήταν αυτός ο οποίος μέσω του Νίκου Δήμου που στην αρχή ήταν τον απέπεμψε, μίλησε για την παράδοση του όρου Μακεδονία. Τον άκουσα να λέει, είναι απίστευτο αυτό, ότι γιατί να δώσουμε εμείς τους συντάξεις, λέει, αυτά τα φάνε. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Θεοδωράκης. Προτιμώ να μιλήσω κατευθείαν με τους επιχειρηματίες που εκπροσωπεί παρά με τον ίδιο. Δεν νομίζω ότι με τον κύριο Θεοδωράκη. Βαριά κουβέντα αυτή. Πολύ, πολύ βαριά κουβέντα. Ένα τελευταίο μικρό μόνο. Ναι. Εάν αποφασίσει ο λαός, εγώ σας το εύχομαι να παραμείνετε και για πολλά χρόνια, να κλείσει τον κύκλο του το κόμμα σας εδώ. Συμβαίνει συχνά. Ένα κόμμα που είναι μικρό, δεν μπορεί να μην γίνει ποτέ πολύ μεγάλο. Πολίτη, δεν θα κάνουμε παρασκόπημα. Μην φοβάστε. Θα πάμε σπίτι μας. Δεν θα συνεργαστείτε ως συνεργαζόμενη δύναμη με κάποιον άλλον, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ, με την Νέα Δημοκρατία. Θα κλείσετε τον κύκλο τόσο νωρίς. Δεν είμαι επαγγελματίας της πολιτικής και έχω φύγει είμαι μέχρι τώρα φτωχότερος από όταν μπήκα στην πολιτική. Δεν ζω από το επάγγελμα της πολιτικής, ούτε έχω μανία να είμαι συνέχεια στα έδρανα της κυβέρνησης ή της Βουλής. Εάν ο ελληνικός λαός αποφασίζει ότι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πρέπει να είμαστε εγγύης και ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει μόνος του, χωρίς να υπάρχει μια εγγύτρια δύναμη για τα εθνικά θέματα, για την ορθοδοξία, για την ελεύθερη οικονομία, για τη φορολογία, μπορεί να το ψηφίσει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αν μας δώσει δύναμη ο ελληνικός λαός, θα είμαστε με τη δύναμη που φαίνεται τώρα στις δημοσκοπήσεις ή αυτή που πιστεύουμε ότι θα πάρουμε, θα είμαστε οι εγγύοι στην επόμενη κυβέρνηση για τα θέματα που βάζουμε σαν κόκκινες γραμμές, αλλά και για τις προτάσεις που κάνουμε. Και μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με 3 και φτάσει 27. Η ανεξάρτητη έλεγχη ξεκινάμε με 11. Ο λαός μπορεί να αποφασίσει, θα στεναχωρηθούν κάποιοι, να μας βάλει εμάς μπροστά και να οδηγήσουμε την πατρίδα μας. Έχουμε σχέδιο, έχουμε προτάσεις.
Μπορείτε να δείτε κυβερνητική πολιτική. Εμείς τι λέμε? Χαμηλή φόρη. Με ρωτάτε γιατί φεύγουν τα κεφάλαια έξω. Θα τα απαντήσω αργότερα για το Λουξεμβούργο, γιατί εκεί έχει να κάνει και με άλλες διεργασίες. Μα σε μια χώρα που έχει 29% φόρο στις επιχειρήσεις, 45% στα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να τρελός ο άλλος να μην φύγει. Πάμε. Φύγαν παρακαλώ. Οι επιχειρήσεις και πάνε στη Βουλγαρία. Γιατί φεύγουν? Πάμε. Γιατί παρακαλώ. Ο κύριος Γιούνκερ. Σε αυτό απαντάω και κάνω ένα πρόλογο. Θα έρθουμε ο σε αυτό. Ο κύριος Γιούνκερ, ο οποίος είναι επικεφαλής τώρα της Ευρώπης. Κρατήστε το αυτό παρακαλώ, θα γιατί μετά θα ανοίξουμε κεφάλαιο. Πάμε στο Γιάννη Παπαδόπουλο. Γιάννη Πολίτη, ευχαριστώ. Να πούμε συγχαρητήρια στο Γιάννη Παπαδόπουλο και στην εφημερίδα για την αποκάλυψη του email. Mm. Είναι πρώτη φορά. Λέτε για την αγορά και για τις 100 δόσεις. Για τις 100 δόσεις. Για τις 100 δόσεις. Είναι πρώτη φορά που πια. Ξέρετε πως το ανέβασα το Twitter πριν από λίγο πριν έρθω εδώ πέρα και το σκεφτόμουν. Είναι πρώτη φορά που χώρα στον κόσμο διοικείται από emails. Είναι απίστευτο. Καλά, έχει διοικηθεί η χώρα αυτή και με τηλεγραφήματα στο παρελθόν. Καλά, και με fax, βέβαια. Είναι πιο ευγενικά τουλάχιστον. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, άκουσα με μεγάλη προσοχή. Καλή επιτυχία λοιπόν για την εφημερίδα. Πάντως η κυβέρνηση δεν δέχθηκε το mail, έτσι, το απέρριψε και εφαρμόζει τις 100 δόσεις. Για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, τις 100 δόσεις ποιες? Τις 100 δόσεις που ψηφίσατε μαζί. Αφορούν λίγους, πολύ λίγους. Που ψηφίσατε και εσείς. Που διαφωνήσαμε όμως. Που είπαμε ότι αυτές οι 100 δόσεις δεν είναι 100 δόσεις για όλους, είναι 100 δόσεις. Είναι για λίγους. Είναι αυτό που λέγανε παλιά, ότι στην τράπεζα μπορεί να δανειστεί αν αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη το δάνειο. Κάπως έτσι το πήγανε. Παρ' όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε αρνητική διάθεση, έστω και σε αυτό να πούμε να ναι. Τώρα. Οι 100 δόσεις όμως, αυτές που αποδείξατε κι εσείς, έχουν να κάνουν με την πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, είστε διευθυντής μιας οικονομικής εφημερίδας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή προοπτική να επιβιώσει η πατρίδα μας με ένα δάνειο 340 δισεκατομμυρίων που θα πληρωθούν σε 20 χρόνια? Ναι. Με ένα. Αλλά μη εγώ θα προτιμούσα χρέος να σας θέσει εκείνος ερωτήσεις. Καλύτερα να σας ρωτήσω εγώ. Όχι εσείς αυτόν. Λοιπόν, άκουσα με μεγάλη προσοχή τα όσα είπατε για τα εθνικά θέματα. Η συγκυρία είναι κρίσιμη. Άκουσα την κριτική σας. Διερωτώ με όμως, κύριε Πρόεδρε, τελικώς πώς εσείς αντιμετωπίζετε την προοπτική να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα αν θα κυβερνήσετε μαζί του ή όχι, θα ξυπνήσετε την επόμενη μέρα πιο ήσυχος για τα εθνικά θέματα με δεδομένες τις θέσεις του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, όπως τις γνωρίζουμε, όπως είναι διατυπωμένες? Από την καρδιά μου σας λέω, θα ξυπνήσω πιο ήσυχος την άλλη μέρα, αν ξέρω ότι από την δική μου ψήφο και από τους βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων που θα συμμετέχουν σε μια κυβερνητική πλειοψηφία, ελέγχοντας την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν θα μπορεί η κυβέρνηση αυτή να πάρει απόφαση στα εθνικά θέματα αντίθετη με αυτά που εμείς πιστεύουμε. Εάν δηλαδή οι ανεξάρτητοι Έλληνες, με τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, θα είμαστε οι εγγυητές, που δεν θα μπορεί μια κυβέρνηση αύριο να υπογράψει σχέδια ΝΑΝ, που δεν θα μπορεί να παραδώσει δικαιώματα στη Θράκη, που δεν θα μπορεί να πει ότι την ώρα που ο Νταβούτογλου αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία της Κύπρου, την ώρα που ουσιαστικά μιλάει για κανόνες εμπλοκής εμπόλεμης κατάστασης. Εμείς καθόμαστε στο τραπέζι και συνομιλούμε μαζί του την ώρα που δεχθήκαμε να μιλήσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, και ήταν λάθος αυτό, με τον εκπρόσωπο του ψευδοκράτους. Τότε. Επιστρέφετε στην κριτική προς την κυβέρνηση, δεν μου απαντάτε όμως. Σας απαντώ λοιπόν. Και δεν κάνετε κριτική στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το ΝΑΤΟ. Στις επιφυλάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Έχω σκοτωθεί για το θέμα της Θράκης. Στη Θράκη κατέβηκε ο Τέρας ο Κουίκ, ξέρετε γιατί κατέβηκε για περιφερειάρχης? Διότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργαστήκανε προκειμένου να πάρουν τις ψήφους των μουσουλμάνων, όχι των Ελλήνων πομάκων μουσουλμάνων, αλλά εκείνων των μουσουλμάνων που εξαρτώνται από το προξενείο της Άγκυρας. Το προξενείο της Τουρκίας. Και αυτό ήταν κάτι που βρεθήκαμε μόνοι μας. Με ανθρώπους όπως η κυρία Νικοπούλου, που δίνει το δικό της αγώνα. Άνθρωποι όπως οι πομάκοι Έλληνες, που μάχονται απέναντι και σε ορισμένους ηλιθίους δικούς μας Έλληνες, αλλά και σε ορισμένους εγκάθετους του τουρκικού προξενείου. Αυτά είναι θέματα που πράγματι, σε πολλά από αυτά είμαστε μόνοι μας. Και αισθανόμαστε αυτή τη μοναξία, αλλά αισθανόμαστε ότι είμαστε η εγγύηση. Μπορώ να πείσω, πιστεύω, την επόμενη κυβέρνηση, αν έχω τη δύναμη που θα μου δώσει ο ελληνικός λαός, ότι δεν θα επιτρέψω να προχωρήσουν σε λύσεις τέτοιες. Πάντως, εδώ μας παρουσιάζεται ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χρειάζεται τροχονόμο στα εθνικά θέματα. Δηλαδή, περίπου μας λέτε
ότι θα συνεργαστείτε με κάποιον που αν δεν είστε δίπλα εσείς να του κρατάτε τα γκέμια, θα μας πάει στα βράχια. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Αυτό καταλαβαίνω. Σας το λέω ξεκάθαρα. Τότε γιατί θα συνεργαστείτε ήταν, μαζί του. Κύριε Χατζηνικολάου, αν του είχα εμπιστοσύνη απόλυτη σε εθνικά θέματα ή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως τα περιγράφουμε εμείς. Μα δεν του έχετε εμπιστοσύνη στα εθνικά θέματα. Θα είστε, στο... από ό,τι καταλαβαίνω, θα ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε άλλη ιδεολογικοπολιτική προσέγγιση σε σχέση με την ελεύθερη οικονομία και σας τον τρόπο είπα, που εγώ λειτουργεί, συμφωνούμε με αυτούς. Εσείς μιλάτε καταρχήν αλλά... για μικρότερους φόρους. Βεβαίως. Αυτοί δεν μιλούν για μικρότερους φόρους. Για κοιτάξτε να δείτε όμως ότι στο πρόγραμμα που παρουσίασε στην έκθεση Θεσσαλονίκης πήρανε θέσεις δικές μας για την Επενδυτική Τράπεζα, παραδείγματος χάρη, όταν μιλήσαμε για το παρακαταθήκον και δανείων ή την Τράπεζα Αττικής. Δείτε τι βήματα έχουν κάνει κι αυτοί. Πιστεύω ότι μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Με τη συμμετοχή ποιον, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Με τη συμμετοχή ποιον. Αποκλείσατε το ποτάμι. Αποκλείεται τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, καθίστε να δείτε τι θα γίνει στη Νέα το Δημοκρατία. Πασόκ δεν το δέχεστε. Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνοι. Τι θα γίνει. Εγώ να προσχωρήσω δεν θα στο υπάρχει... σκεπτικό σας. Με ποιον όμως. Πάντως δεν θα υπάρξει Σαμαράς και Βενιζέλος. Και πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να απελευθερωθούν δυνάμεις. Θα σας πω για κάτι άλλο. Επομένως, η δυσκολία σας να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με το πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά. Έρχονται μαζί μας πρώην βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν ήταν μαζί μας το 2012. Και μας πλησιάζουν και εντάσσονται στις δυνάμεις των ανεξάρτητων Ελλήνων. Γιατί σας άκουσα πριν να έχετε επιφύλαξη και για τον κύριο Καραμανλή. Όχι μόνο για τον κύριο Σαμαρά. Μας. Βέβαια, εδώ μου γράφουν διάφοροι παλαιοί φίλοι σας. Ο Καραμαλής, να σας πω κάτι. Στο Twitter ο μου γράφουν μετά διάφοροι τις παλαιοί φίλοι σας, κύριε Καμένο, ότι μου. Διώχνετε τους αντιμνημονιακούς όπως τη Ραχίλ και παίρνετε τους μνημονιακούς όπως το Γιαννόπουλο. Δεν διώχνω κανέναν αντιμνημονιακό και δεν παίρνω κανέναν μνημονιακό. Όσον αφορά το θέμα της Ραχίλ, ξέρετε ότι με πίκρανε πάρα πολύ το ότι η Ραχίλ δεν είναι κοντά μας. Ήταν μια πολύ καλή βουλευτής, η οποία όμως συγκρούστηκε με τα στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Με στεναχώρησε ότι έφυγε. Στεναχωρήθηκα. Δεν ήταν κάτι εύκολο για μένα. Ήταν συνεργάτη μου και από την πρώτη στιγμή. Έτσι. Και όσον αφορά το Θανάσιο Γιαννόπουλο, ο Θανάσιο Γιαννόπουλο δεν είναι μνημονιακός. Και όποιος έρχεται δεν είναι μνημονιακός. Εξάλλου δεν μπαίνει στο ιερό. Θα έρθουν και άλλα στελέχη. Και από το Πατριωτικό Πασό και από τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να γίνουμε ένα μεγάλο μέτωπο. Έρχονται κινήματα πολιτών. Θα δείτε κόμματα ολόκληρα τα οποία έρχονται και θα μιλήσουν στο συνέδριο. Και αν συνυπογράψουμε το συμβόλαιο τιμής, θα συμπορευτούμε. Εάν δεν συνυπογράψετε. Με ποιον θα το συνυπογράψετε, μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ θα το συνυπογράψετε. Όχι, άλλο σας είπα. Σας είπα στο συνέδριο που θα κάνουμε 22-23 του μηνός, θα έρθουν σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, κινήματα πολιτών για να κάνουμε ένα μεγάλο μέτωπο πατριωτικό. Λοιπόν, να όσον αφορά την κυβέρνηση, σας ξαναπαντάω. Εάν προκύψουν οι δυνάμεις, μπορεί να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο το πρωί ελληνικό λαό, βασίζει σε ένα άλλο πράγμα. Να δημιουργήσει εκείνες τις πλειοψηφίες. Στις οποίες εμείς θα χωράμε με τις κόκκινες γραμμές μας, εμείς θα είμαστε ένα μέσα. Ένα τελευταίο πολύ γρήγορο ερώτημα. Κανέναν πριν από την Προεδρία της Δημοκρατίας, μετά τις εκλογές. Ενσώματι. Βεβαίως θα συζητήσουμε και το θέμα της Προεδρίας για τον Κώστα Καραμαλή ή για κάποιον άλλον, ο οποίος μπορεί να είναι ένα τόσο έργο. Όπα, να τη είδηση, να τη είδηση στον αέρα. Να τη είδηση σας λέω, μετά τις εκλογές. Να συζητήσετε για Καραμαλή πρόεδρο. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όχι. ΑΝΕΛ. Δεν κατάλαβα. Ρωτώ. Δεν το απέκλεισε ούτε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές. Ναι, αλλά μάλιστα. Πριν από λίγο είπατε ότι υποστήριξε ο Καραμαλής και ψήφισε το μνημόνιο. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό είπα. Και μάλιστα δεν στήριξε και την πολιτική του. Real News αλλά άλλο 13 αυτό, του 13. Άλλο αυτό και άλλο. Κύριε Πρόεδρε, Real News 13 του 13. Να το και το φίλο που λέγαμε ότι η σκέψη. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ είναι ο Καραμαλής για την Προεδρία. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ και στον Γιάννη, έχεις άλλο ερώτημα. Ένα πολύ γρήγορο ερώτημα πολύ σύντομα, που αφορά την προεδρική εκλογή. Ναι. Ενσώματι λοιπόν οι 13 βουλευτές δεν θα ψηφίσουν τον πρόεδρο, διότι άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Μελά να λέει ότι αν είναι ο Καραμαλής και τώρα τον ψηφίζει. Ο Καραμαλής δεν είναι. Δεν θέλει ο ίδιος ο Καραμαλής να είναι. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ακούστε. Εγώ εκφράζω το σύνολο της ομάδας των ανεξάρτητων Ελλήνων και της ομάδας που πήρε μια ομόφωνη απόφαση. Αυτή η ομόφωνη απόφαση δεν έχει παραβιαστεί από κανέναν. Μέχρι την προεδρική εκλογή θα δούμε τι μπορεί να έχει γίνει. Εγώ πιστεύω ότι απώλειες τέτοιου είδους δεν θα υπάρχουν γιατί αποφάσεις είναι αποφάσεις που πήραμε ομόφωνα όλοι μαζί. Μάλιστα. Και ελπίζω μια ότι ερώτηση ο κύριος Στάκης θα επιστρέψουν Κατής, πίσω. Για να πάω στους συμπολίτες. Θα επιστρέψουν πίσω έχοντας καταλάβει ότι πλέον η μόνη δύναμη που μπορεί. Να εγγυηθεί το δημοκρατικό, πατριωτικό αύριο του τόπου είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Γιάννη Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε θερμά. Πάμε στον Τάκη Χατζή. Ένα μικρό ερώτημα, Νίκο, έχω να κάνω.
Έχετε συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα, κύριε Πρόεδρε? Έχετε συμφωνήσει? Όχι, δεν έχω συμφωνήσει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Τάκη, πριν κάνεις το ερώτημα. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι μου είπε ο Πρόεδρος στο ραδιόφωνο την επομένη τη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία. Πάμε. Κύριε Νικολάου, χθες έγινε μια εξαιρετική συζήτηση επ' αφορμή της πρότασης νόμου που έχουμε για τα κόκκινα δάνεια. Μια πρότασης που με πολύ μεγάλη χαρά σας λέω ότι έγινε αποδεκτή και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν και για τα διεθνή. Συζητήσαμε και για τις προοπτικές που υπάρχουν προκειμένου να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Ξεκαθαρίσαμε ο καθένας τις κόκκινες γραμμές του. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση, ένα πολύ καλό κλίμα, οδηγεί πιθανώς την επόμενη μέρα, που μέσα από αλληλοσεβασμό των θέσεων και των δύο κομμάτων θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προοπτικές ενός μεγάλου συνασπισμού προκειμένου να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει την απειλή των δανειστών. Κυβερνητικού συνασπισμού. Κυβερνητικού συνασπισμού. Βγαίνουμε και λέμε ότι έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές οι οποίες είναι αδιαπραγμάτευτες. Ειδικά θέματα εκκλησίας. Υπάρχουν θέματα στη μετανάστευση που οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Κατάργηση της συνθήκης του Δουβλίνου. Έχουμε θέσεις ξεκάθαρες στα οικονομικά. Μιλάμε για χαμηλή φορολόγηση, μιλάμε για πάγωμα των υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δυνατόν μπροστά. Μιλάμε για διαγραφή χρεών. Εμείς δεν πάμε να διαπραγματευτούμε ούτε για καρέκλες ούτε για θέσεις. Για πολιτικές διαπραγματευόμαστε. Και οι πολιτικές αυτές είναι αυτές τις οποίες εμείς δεν διαπραγματευόμαστε, κόκκινες γραμμές, και πολιτικές προτείνουμε. Χωράει, ας πούμε, η Δημάρ, χωράει το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Με την κυρία Ρεπούση που μου είπατε προηγουμένως, εγώ δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι στην κυβέρνηση μαζί, έτσι ξεκάθαρα πράγματα. Η κυρία Ρεπούση έχει τις δικές της απόψεις. Ρεπούση αποτελεί κόκκινη γραμμή για μας. Με τον κύριο Θεοδωράκη καταρχήν δεν υπάρχει πολιτική συζήτηση, γιατί δεν μιλάει πολιτικά. Τώρα θέλω να ρωτήσω, να μεταφέρω μάλλον το ερώτημα ενός ακροατή που λέει, ρώτα τον Πάνο, θα συμφωνήσει με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα για το θέμα των τζαμιών? Όχι. Ξεκάθαρα όχι, σας λέω. Η κυβέρνηση αυτή που θα αναλάβει μετά την αποχώρηση που έρχεται σύντομα της σημερινής κυβέρνησης θα έχει συγκεκριμένα πράγματα να κάνει. Δεν θα πάνε να τα λύσουμε όλα. Εκεί που έχουμε διαφωνίες και κόκκινες γραμμές, δεν πρόκειται να μπούμε σε επίλυση των θεμάτων αυτών. Και αυτό που προέχει είναι η σωτηρία του ελληνικού λαού. Εάν πάλι επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στις θέσεις τις οποίες έχει, όπως μου λέτε για τα τζαμιά ή για το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους, είτε για την παραχώρηση του όρου Μακεδονία, δεν θα συμφωνήσουν. Ούτε λόγο δώσαμε, ούτε αναγωνιαστήκαμε. Άλλαξε κάτι. Αυτά είπατε στις 15 Οκτωβρίου. Τάκη Χατζή. Αυτά ισχύουν και τώρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καμένο να απαντήσει ευθέως και νομίζω θα το κάνει αυτό. Εάν έχει κάνει μια συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα για κάποια στελέχη του όταν φεύγουν από την Ανέλο, προς για παράδειγμα η κυρία Ραχίλ Μακρύ, να μην τους εντάσσει στα δικά του ψηφοβέλτια ή στη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει μια τέτοια συμφωνία, κύριε Πρόεδρε? Εγώ διαβάζω νιούπος, να ξέρεις, και το είδα χθες στην ανάρτηση. Ναι. Η απάντηση είναι ότι η συμφωνία με την έννοια του να έχουμε πει ότι δεν θα γίνουν μεταξύ μεταγραφές δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας κώδικας τιμής που νομίζω ότι δεν είναι σωστό από τη στιγμή που κάνεις ένα πολιτικό διάλογο να φτάσεις στις μεταγραφές. Δεν πίστεψα ποτέ στις μεταγραφές της πολιτικής. Πιστεύω ότι θα πρέπει οι μεταγραφές να γίνονται όταν υπάρχει συνειδητή πολιτική συμφωνία ή ασυμφωνία και από εκεί και πέρα. Μεταγραφές για να πάρει κάποιος την καρέκλα δεν χρειάζεται. Έχουμε τόσο αξιόλογα παιδιά στους πολίτες που μπορεί να γίνουν αύριο βουλευτές. Αυτός ο κώδικας τιμής τι περιέχει τέλος πάντων? Δεν μας το λέτε και εμάς να το μάθουμε. Τη Ραχίλ ψητή με πατάτες περιέχει. Όχι. Δεν είναι έτσι. Εγώ πράγματι σας είπα και τη θέση μου. Όχι, τι είναι αυτός ο κώδικας τιμής? Μακάρι να βγει αύριο να καταλάβει ότι θα πρέπει να συνυπάρξει με τους άλλους συναδέλφους της. Και να γυρίσει πίσω και να κάνει αγώνα για τους ανεξάρτητους. Έχουμε πρόσκληση λοιπόν. Όχι, σε όλο και το Γιάννη. Ακούστε κάτι. Και με τον Χρήστο το Ζώη, με τον οποίο ξέρετε ότι είμαστε και φίλοι πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια φίλοι. Θεωρώ ότι δεν υπήρξαν πολιτικές διαφωνίες. Με τους άλλους που ήταν μαξιλάρια και γενετής, τους είδαμε, ήδη έχουν πάει και στο εργοστάσιο. Και με τον Μιχάλη τον Γιαννάκη δεν υπάρχει καμία διαφορά πολιτική. Μακάρι και ο Μιχάλης ο Γιαννάκης αύριο να είναι κοντά μας. Γιατί όχι? Ο Μιχάλης ο Γιαννάκης και χρόνια πολλά κιόλας για τη γιορτή του. Ήταν γενικός γραμματέας του κινήματος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε αγώνα μεγάλο. Πράγματι, σε εκείνη την περίοδο υπήρξαν αμφιβολίες. Εμείς σταθήκαμε σταθεροί όμως οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ούτε με το Βουλγαράκι πήγαμε, ούτε λεφτά πήραμε από κανέναν, ούτε κάναμε τέτοιου είδους κολοτούμπες που κάποιοι προβλέπουν ότι θα κάνουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει χώρο συνεργασίας. Πάντως δεν μας αποκαλύψατε απόψε ποιοι είναι οι επιχειρηματίες με τους οποίους θα θέλατε να μιλήσετε αντί του κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη.
Ποιοι είναι επιχειρηματίες. Ναι, είπατε ότι. Του κυρίου Θοδωράκη. Ορίστε. Τα αφεντικά του κυρίου Θοδωράκη. Ποιοι είναι, δεν του λέτε. Πολιτικό αρχηγός. Δεν έχω πει για εργολάβους, δεν έχω πει για εργολάβους εκδότες. Με ονόματα και με διευθύνσεις. Μη μου τα λες εμένα τώρα. Ξέρεις ότι εγώ τα λέω. Χατζή, δεν πας για ύπνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάω. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στους συμπολίτες μας. Πριν πάω στους συμπολίτες μας, ερώτημα από πάρα πολλούς στο διαδίκτυο. Συμπολίτες επίσης, οι οποίοι λένε αν συμφωνείτε με τις απόψεις Νικολόπουλου για το θέμα του συμφώνου συμβίωσης των ομοφυλοφίλων. Θεωρώ ότι. Και θυμίζουν βέβαια και την επίθεση Νικολόπουλου. Απάντηση. Ήταν λάθος χειρισμός του Νίκου. Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό το οποίο είπε. Δεν είμαι υπέρ του συμφώνου συμβίωσης με την έννοια ότι αντιτίθεται στις αρχές της Εκκλησίας και αντίθεται η Εκκλησία. Θεωρώ όμως ότι δεν έπρεπε να το χειριστεί με αυτόν τον τρόπο που το χειρίστηκε. Ήταν μία έκφραση την οποία δεν νομίζω ότι και ο ίδιος θα την ξανάλεγε. Γιατί διαφωνείτε με το σύμφωνο συμβίωσης, θέλω να πω σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει θεσπιστεί. Μπορούν κάλλιστα να συνυπάρχουν, η δική τους επιλογή του καθενός να μπορέσει να συμβιώνει και να έχει τις σεξουαλικές προτιμήσεις του και να μπορεί αυτή να την οδηγεί στο κρεβάτι του και να μην το ξέρει κανένας άλλος απ' έξω. Διαφωνώ στο γάμο, διαφωνώ στο να έχουν παιδιά, διαφωνώ στο να υιοθετούν παιδιά και να τα μεγαλώνουν. Έτσι είναι οι αρχές που εγώ τουλάχιστον μεγάλωσα μέσα στην Ορθοδοξία. Από εκεί πέρα η σεξουαλική προτίμηση του καθενός είναι δικαίωμά του. Λουξεμβούργο. Ανάμιξη και ελληνικών εταιριών. Για παράδειγμα, Λάτσις EFG, Σαουίρις Wind. Μια σειρά εταιριών οι οποίες μετέφεραν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και από την Ελλάδα τα κέρδη τους εκεί και γλίτωναν τη φορολογία. Και βέβαια ναι. Φαίνεται ότι αυτό το σκάνδαλο αγγίζει τώρα και την πολιτική φήμη και το κύρος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Γιούνκερ. Δεν είναι και τις καλύτερες φήμες ο κύριος Γιούνκερ ποτέ. Το θυμόμαστε από τις επισκέψεις στην Ελλάδα. Καταρχήν να πω ότι υπάρχουν δύο παράμετροι. Υπάρχει παράμετρος εκείνων που πήγαν να κλέψουν. Δηλαδή που μετέφεραν με δόλο τις έδρες τους ή κάνανε κάποια συμβόλαια έξω για να αποφύγουν τη φορολογία εδώ και γι' αυτό να έχει δόλο και πράγματι είναι κατακριτέο και πρέπει να πληρώσουν. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες μικρομεσαίοι, που όταν βλέπουν ότι στη Βουλγαρία ο φόρος είναι 10% και αυτοί πληρώνουν 29% στην επιχείρηση και 45% σαν φυσικά πρόσωπα. Για να επιβιώσουν, φύγανε και πήγαν στη Βουλγαρία. 3.000 επιχειρήσεις φύγανε πέρσι από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ λοιπόν έχουμε από τη μια μεριά το ότι εδώ πρέπει να γίνει ένα σοκ για να πάρει μπρος η οικονομία. Η μηχανή της Ελλάδος είναι σβηστή. Για να πάρει μπρος χρειάζεται μέτρα πολύ βίαιες μείωση φορολογίας. Φορολογία είναι 9% στη Βουλγαρία. Στην Αλβανία, στα Σκόπια. Πώς θα πάρετε αυτά τα μέτρα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρετε τέτοια μέτρα. Εμείς είναι αυτή η πρότασή μας. Αύριο ο ελληνικός ομόνας. Ποια κυβέρνηση της αριστεράς στην Ευρώπη δεν μείωσε τη φορολογία. Δεν ξέρω εάν η κυβέρνηση της αριστεράς το κάνει, εμάς είναι αυτή η πρότασή μας. Ξεκάθαρα. Εάν λοιπόν θέλουμε να φέρουμε τις επιχειρήσεις. Αλλά εδώ, με συγχωρείτε, ετοιμάζεστε για συνεργασία με ένα κόμμα, κύριε Πρόεδρε. Δεν ετοιμάζουμε καμιά συνεργασία. Με το οποίο μας λέτε ότι διαφωνείτε στα εθνικά. Διαφωνείτε στο μεταναστευτικό. Διαφωνείτε στο φορολογικό. Αν μου επιτρέπετε. Σε τι συμφωνείτε. Συμφωνούμε καταρχήν να φύγει η ξένη κατοχή από την πατρίδα μας. Συμφωνούμε να φύγουν από τα Υπουργεία αυτοί οι οποίοι κάνουν το κουμάντο τώρα είναι των Υπουργών. Συμφωνούμε να πάμε σε Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και Διαγραφή του Χρέους. Συμφωνούμε στο να μπορέσουμε να βρούμε στην πατρίδα μας ένα δρόμο που να μην έχει το φούχτελ και κάνει κουμάντο στις περιφέρειες, που μπαίνει και κάνει email η Τρόικα για το πώς θα νομοθετούμε. Όταν πρέπει κάπου να συμφωνήσεις, είναι συμφωνείτε όταν υπάρχει, μόνο στο αντιμνημόνιο. Πρέπει δηλαδή. Να υπάρχει λοιπόν. Μία κοινή γραμμή. Ξέρετε κάτι, μου λέγανε όλοι, μου λέγανε σήμερα το πρωί, ξέρεις πώς θα δεχτούμε κάποιον ο οποίος στο παρελθόν ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Και απάντησε το εξής. Αυτή τη στιγμή προέχει απελευθέρωση της χώρας. Στις 23 Νοεμβρίου, 22 Νοεμβρίου μάλλον, είναι η μέρα που βρέθηκε ο Βελουχιώτης μαζί με τον Βεζέρβα για να τεινάξουμε τον Γοργοπόταμο. Με συγχωρείτε. Ας τεινάξουμε τον Γοργοπόταμο πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, εσείς λέτε ότι θα μείνετε στην Ευρωζώνη και ότι είστε υπέρ του ευρώ. Αυτά δεν δένουν πολύ. Για ποιο με ρωτάτε τώρα, εμείς λέμε. Σας ρωτώ για την απελευθέρωση της χώρας για την οποία μιλάτε, βέβαια. Από τα μνημόνια κλπ. Καμία ευρωπαϊκή σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Πιστεύετε ότι δηλαδή θα έχουμε ότι θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κύριε να χρηματοδοτεί Νικολάου, να το κάτι. Τραπεζικό μας σύστημα λέω και τη χώρα, αν εσείς πείτε σκίζω
αυτά που υπέγραψαν οι προηγούμενοι. Εγώ δεν λέω σκίζω, εγώ λέω ξεκάθαρα πράγματα. Αυτοί που παραβίασαν την Ευρωπαϊκή Συμφωνία και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τους εφαρμοστικούς νόμους θα τους καταργήσετε. Να σας απαντήσω όμως. Ναι, βεβαίως να μου απαντήσετε. Εμείς λέμε ότι οι πρώτοι που παραβίασαν την Ευρωπαϊκή Συμφωνία είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Διότι βάλαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που δεν προβλέπεται από καμία συμφωνία. Ότι θα μπει τρίτος οργανισμός μέσα σε μια τρόικα και ένα μηχανισμό στήριξης. Αφού το ζήτησε ο Παπανδρέου. Καλά, ο Παπανδρέου μπορεί να ζήτησε. Η ελληνική κυβέρνηση το ζήτησε. Γι' αυτό έπρεπε να έχει οδηγηθεί ο Παπανδρέου σε ειδικό δικαστήριο. Αλλίωσε τα στοιχεία και οδήγησε εκεί. Προσέξτε. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν προβλέπεται από καμία Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Αλλίωσε τα στοιχεία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είχε παραδώσει παράδεισο στον Παπανδρέου. Η Νέα Δημοκρατία είχε παραδώσει τα πραγματικά στοιχεία. Είχε παραδώσει, λέω, και η Νέα Δημοκρατία αλλίωσε η οικονομία σε καλή κατάσταση. Σε κατάσταση πάντως που δανειζόταν από τις αγορές μέχρι και τον Ιανουάριο του 10 μπορούσε να βγει στις αγορές. Πάντως δεν ήταν η κατάσταση αυτή που περιέγραφε ο Παπανδρέου ή που ήθελε ο Παπανδρέου να εμφανίσει. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δάνειζε, πρέπει να δανείζει τις χώρες στο Euribor. Ποιοι παραβίασαν την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, οι ίδιοι. Ποιοι υπέδειξαν μια πολιτική εσωτερικής υποτίμησης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αυτή τη στιγμή δεν ξέρετε, κάναμε λάθος. Εδώ βγαίνει ο Γεωργίου και μας λέει ότι έκανε λάθος 1 δισεκατομμύριο στα φετινά στοιχεία. Πολιτική λοιπόν με εσωτερική υποτίμηση, με μείωση μισθών και συντάξεων, με αυξημένη φορολογία οδήγησε στην καταστροφή την Ελλάδα. Έρχεται κόλαση. Πάμε στο πρώτο. Εάν ερώτημα... λοιπόν θέλουμε να πάμε σε μια άλλη πολιτική, είναι η πολιτική που εμείς προτείνουμε και που βεβαίως έχει υποχρέωση να δεχθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει πράγματι να υπηρετεί στην Ευρώπη των λαών και όχι την Ευρώπη των τραπεζών. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα σας. Χατζηχρήστο Απόστρος ονομάζομαι. Και θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση, κάπως διαφοροποιημένη, γιατί την άκουσα από τους δημοσιογράφους. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιο γεγονός που εξελίσσεται στην Κύπρο. Και το γεγονός αυτό είναι η τρομοκρατία που ασκεί η Τουρκία εις βάρος της Κύπρου, των αδελφών μας Κυπρίων. Ερώτηση. Τι θα κάνατε εσείς σήμερα που δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση στα φανερά, γιατί στα κρυφά δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τι έχει γίνει σήμερα? Έχουμε δύο γεγονότα. Το πρώτο γεγονός είναι ότι αμφισβητεί την ύπαρξη την ίδια της Κύπρου. Ποιος την αμφισβητεί? Η Τουρκία. Ποια είναι η σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει σχέδιο χρηματοδότησης της από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα μέχρι τώρα δεν έχει βάλει ούτε ένα βέτο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για την παραβίαση του πρώτου κανόνα. Της αναγνώρισης δηλαδή ενός κράτους μέλους είναι όπως η Κύπρος. Δεύτερο θέμα. Αντί να κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση την πολιτική που επιβάλλει το δίκαιο της θάλασσας και οι διεθνείς συμφωνίες, δηλαδή ποιες είναι αυτές, ότι να καταγγείλει την Τουρκία ότι με ένα πολιτικό πλοίο όπως τον Μπαρμπαρός και 4 πολεμικά πλοία εισβάλλει μέσα σε μια ΑΟΣ ευρωπαϊκής χώρας και να σταματήσει κάθε διάλογο μαζί, πάει την άλλη εβδομάδα σε συμβούλιο κορυφής με την Τουρκία. Τρίτο θέμα. Έρευνα και διάσωση. Τη μέρα που έπεσε το αεροπλάνο το πολιτικό με τους δύο νεκρούς μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου, υπήρχε πλοίο πολεμικό στο λιμάνι, το Κυπριακό, το οποίο δεν βγήκε να κάνει έρευνα και διάσωση και την έρευνα και διάσωση την έκανε γερμανικό πλοίο το F-260. Πιστεύω λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα εμείς θα έπρεπε μέσα στα πλαίσια αυτών των δικαιωμάτων που μας δίνουν από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπλοκάρουμε την Τουρκία για την παράνομη συμπεριφορά της. Να την καταγγείλουμε την Τουρκία. Να μπλοκάρουμε τις απευθείας συνομιλίες όσο αυτή δεν σέβεται την ύπαρξη την ίδια της Κύπρου. Και από εκεί και πέρα θα έπρεπε να εφαρμόσουμε αυτό που προβλέπουν οι κανόνες εμπλοκής. Εγώ το χρησιμοποίησα πριν το χρησιμοποιήσει η Τουρκία. Και οι κανόνες εμπλοκής αυτούς δεν τους εφαρμόζουν οι πολιτικοί, τους εφαρμόζουν οι στρατιωτικοί. Τι λένε οι κανόνες εμπλοκής? Εγώ υπηρέτησα σαν υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας με ευθύνη του λιμενικού σώματος. Ξεκίνησα με 300 λαθρομετανάστες κάθε βράδυ. Και το 9 είχαμε 0. Δεν έγινε ούτε ένα επεισόδιο στο οποίο η Ελλάδα να βγει ζημιωμένη. Ξέρετε πότε βγήκε ζημιωμένη η Ελλάδα? Στα Ίμια. Γιατί? Γιατί αυτός που παραβίασε τους κανόνες εμπλοκής ήταν ο ίδιος ο Σιμίτης. Κατάργησε το πολεμικό ναυτικό. Άφησε τον αρχηγό της ΕΕΠ να περιμένει έξω από το μέγαρο της Βουλής, το βασιλικό όπλο, το Μακαρίτη, τον άβαρχο, για να του πει πληροφορίες. Κατάργησε τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Και ουσιαστικά αυτό που έκανε, να μην χρησιμοποιήσει του μηχανισμού του ΝΑΤΟ, να πάρει τον Αμερικάνο πρόεδρο τηλέφωνο και τον ευχαριστήσει δημόσια.
Η παραβίαση των κανόνων εμπλοκής είναι αυτή που οδήγησε σε καταστροφή των ημείων. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να αφήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να ακολουθήσουν τα σχέδια, τα εθνικά σχέδια, που δεν αλλάζουν ανάλογα με το που κάθε ποτέ αλλάζει μια κυβέρνηση, και να σταματήσουν. Επομένως, ιδίως ο Υπουργός των Εξωτερικών. Κύριε Πρόεδρε, ότι για παράδειγμα όταν εμφανίστηκε το τουρκικό πλοίο ανοιχτά της Τζιάς, έπρεπε να έχουν εμπλακεί οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις σε πολεμικό επεισόδιο. Υπάρχουν. Σας ρωτώ. Σας απαντώ λοιπόν. Το τουρκικό πλοίο έχει δικαίωμα στα διεθνή ύδατα να περάσει, κάνοντας ασφαλή διέλευση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Δεν συνέβη αυτό στην περίπτωση. Ότι έπρεπε να στην περίπτωση για την οποία σας μιλώ, δεν συνέβη αυτό. Θα σας πω πώς. Υπήρξε παραβίαση του εθνικού μας χώρου. Όταν μπήκε στα στενά. Ρωτώ λοιπόν. Όταν μπήκε στα στενά. Τι πιστεύετε, έπρεπε να υπάρξει πολεμικό επεισόδιο. Έπρεπε μεταξύ, όταν ήταν μεταξύ Τζιάς και Κύθνου, να καταγγελθεί στον IMO, στο Διεθνή Οργάνωση Ναυτιλίας. Ελπίζω ότι καταγγέλθηκε. Και αμέσως να γίνει ρηματική διακοίνωση εκτός από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πριν λέγατε να αφήσουμε τους στρατιωτικούς. Αυτή είναι η κανόνα εμπλοκής, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν επεμβαίνει εκείνη την ώρα το πολεμικό ναυτικό. Το λιμενικό σώμα επεμβαίνει. Το αντιμετώπισε 100 φορές στα δύο χρόνια της θητείας μου. Αντί να γίνει αυτό, παρακολουθούσαν το πλοίο το τουρκικό να πηγαίνει από την Τζιά στη Σαντορίνη και να περικυκλώνει τις Κυκλάδες. Και δεν το σταμάτησαν ούτε να κάνουν καταγγελίες στον IMO, στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά λύνονται με κανονιές. Λύνονται όμως με μια διαδικασία. Μάλιστα. Κλιμάκωσης και μέτρων που υπάρχουν διαδικασίες να ακολουθούν. Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω για το θα ίδιο το θέμα. Ρωτήστε πολύ σύντομα. Αμέσως. Μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Σε 3-4 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Κρατήστε το μικρό. Ευχαριστώ. Φεύγεις για Σαββατοκύριακο και ψάχνεις γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. 18, 8, 8. Έλα αγάπη μου να βγάλουμε μια selfie. Έλα. Πάλι duck face. Κάνε τη δουλειά σου, Αγισίλα. Και να βάλεις φίλτρο Curly Bent αυτή τη φορά. Ναι, αγάπη μου. Curly Bent. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Όταν είσαι στην Ελλάδα 45 χρόνια, μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο χαμόγελο, όταν ταξιδεύεις κάθε μέρα σε κάθε γωνιά της ομορφότερης χώρας, τότε μένεις στην Ελλάδα για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις, στιγμές, απόλαυση. Η Coca-Cola 3Ε είναι εδώ και θα μείνει εδώ, στην Ελλάδα μας, για ένα καλύτερο αύριο που το δημιουργούμε εδώ, μαζί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα αγάπη μου να βγάλουμε μια selfie. Έλα. Πάλι duck face. Κάνε τη δουλειά σου, Αγισίλα. Και να βάλεις φίλτρο Curly Bent αυτή τη φορά. Ναι, αγάπη μου. Curly Bent.
Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Ρίξε μια ζαριά. Την Κυριακή με τη Real News. Και για μένα βρε ζωή. Τα μεγάλα χασάπικα. Πήρες όλα. 45 τραγούδια που άφησαν εποχή. Την Κυριακή η κασετίνα και με τα τρία CD. Μαζί, Ερνέστο Γκεβάρα. Το καλύτερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ για τη ζωή του Τσε. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Όταν είσαι στην Ελλάδα 45 χρόνια, μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο χαμόγελο, όταν ταξιδεύεις κάθε μέρα σε κάθε γωνιά της ομορφότερης χώρας, τότε μένεις στην Ελλάδα για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις, στιγμές, απόλαυση. Η Coca-Cola 3Ε είναι εδώ και θα μείνει εδώ, στην Ελλάδα μας, για ένα καλύτερο αύριο που το δημιουργούμε εδώ μαζί. Το Σάββατο με την Αγορά. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια του. Αυτό το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Να. Έλα Κωστάκη, αρέσαν οι ανθοδέσμες. Δεν πολύ συγκινήθηκε η κουμπαϊλάρα αφεντικό. Δεν είναι εποχή αυτή για ρομαντισμούς. Εμείς μεγαλώσαμε σ' άλλους καιρούς. Τότε που το ψωμί ήταν γλυκό. Και στις ταράτσες τα μπαμπακερά ποτίζαν. Ποτίζαν τα σεμί της γειτονιές. Και δώστου το στάκαμάν και δώστου το δίτερμα στις αλάνες και επί τα χιώδη στο πικάπ στα πρώτα πάρτι και μια και δυο. Καβαλούσαμε τα απογέμματα τα μοτοσακό και κινούσαμε για του Πανάγου του. Του Βούρβαχη. Του Βούρβαχη, ναι. Πρέφα. Δυο δεκάρες το κάτω. Τώρα όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να μιλάνε όσο θέλουν και για ό,τι θέλουν χωρίς να σκέφτονται το κόστος. Απόκτησε και εσύ ο The Business Double Play για να μιλάς με τις ώρες με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου και να έχεις ασύλληπτες ταχύτητες ίντερνετ έως 50 Mbps. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.